καρδιά, πάλι την άδικη μου. Οι αγωνίες μου πολλές, οι σκέψεις τόσο σκοτεινές. Όλοι ρωτάνε που έχει πάει η περηφάνια μου. Φίλοι και φίλες, καλημέρα σας. Αυτή την εβδομάδα στο Web TV του News Pistol φιλοξενούμε έναν καλλιτέχνη ο οποίος έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα στο κοντέρ και της νύχτας αλλά και της μουσικής βιομηχανίας. Φέτος, αν όλα πάνε κατευχήν με όλα αυτά που έχουν γίνει με τις τηλεοπτικές άδειες, θα πάρουμε έτσι και μία τζούρα και μία γεύση από το Voice, γιατί είναι από τους τυχερούς που έχουν περάσει στις επόμενες φάσεις του Talent Show. Είναι ο Μπάμπης ο Βασάλος, yes, ένας καλλιτέχνης που όχι τυχαία διαλέγεται να είναι σε μία από τις συνεντεύξεις εβδομάδας στο Web TV του News Pistol. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ποιος είναι ο Μπάμπης? Ποιος είναι ο Μπάμπης, ναι. 15 χρόνια στο χώρο, να πούμε, δεν ξεκινάς σήμερα, χρόνια. Ούτε είσαι ένα παιδί το οποίο ψάχνεται και πειραματίζεται, τραγουδάς, δεν έχεις μείνει χωρίς δουλειά, εκτός από μια επιλογή σου κάποιο διάστημα, ναι, που απήγες 4-5 χρόνια. Θέλουμε να σε μάθουμε καλύτερα και να σε μάθει και ο κόσμος καλύτερα. Έτσι. Έχω μεγαλώσει στη Νέα Μάκρη. Ασχολούμαι από το 2002 επαγγελματικά πλέον με αυτή τη δουλειά. Έχω περάσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, με τα πάνω του και με τα κάτω του. Τα τελευταία χρόνια εμφανίζομαι στην Αμάκρη σε κάποια μαγαζιά, γιατί είχα κάνει μια πάυση 5 χρόνων λόγω του τι έκανε η οικογένεια. Έχω ένα κοριτσάκι, 6 χρονών. Σε πήγε πίσω καθόλου η οικογένεια? Σαφώς μιλάμε, είναι ευτυχία για όλο τον κόσμο να έχει την οικογένειά του, αλλά δεν ξέρω για τον τραγουδιστή, όπως και για μια γυναίκα όταν μένει έγκυος, το πόσο μπορεί αυτό να είναι ανασταλτικός παράγοντας. Είναι ανασταλτικός. Δεν μπορώ να πω ότι με πήγε πίσω, απλά θεωρώ ότι ήταν μια πάυση που με κάνει καλύτερο άνθρωπο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άρα αναθεώρησες πράγματα με σένα. Αναθεώρησα πράγματα με μένα, βέβαια μου κάνει πάρα πολύ καλό. Εντάξει, έχω ένα αγγελούδι. Από εκεί και πέρα όμως μου έδωσε δύναμη, και επειδή είναι ένας χώρος ο οποίος τον αγαπώ πάρα πολύ λόγω και των χρόνων, και επειδή είναι και ένα επάγγελμα το οποίο το λατρεύω, μ' αρέσει να διασκεδάζω μαζί με τον κόσμο. Ξαναμπήκα στη διαδικασία και δόξα τω Θεώ με πάνε πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Λαϊκός καλλιτέχνης? Είμαι ελεύθερο λαϊκός. Δηλαδή στο ρεπερτόριό σου θα ακούσουμε και Οικονομόπουλο και Ρέμο και θα ακούσουμε και Καζατζίδη και πιο παλιούς? Δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, θα ακούσουμε απ' όλα. Καλό είναι αυτό. Βέβαια. Απ' όλα. Αρκεί να περνάει ο κόσμος καλά. Αυτό. Τι συνεργασίες έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια? Από τις καλές μου συνεργασίες έτσι που είχαμε πολύ ωραία σεζόν, ήμουνα μαζί με τον Άκη το Δίξιμο και με τον Κώστα το Δόξα. Τώρα τελευταία συνεργάστηκα με τον Πάνο τον Καπίρη, κάναμε μια εμφάνιση μαζί. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Απίστευτο συνθέτης. Με την Κατερίνα της Στανίση πήγαμε να κάνουμε κάποιες εξτρά εμφανίσεις. Δειλά-δειλά, σωστά βηματάκια και δόξα τω Θεώ πιστεύω θα πάνε καλά τα πράγματα. Έχεις φάει τρικλοποδιές, δηλαδή να έχεις έρθει σε επαφή, να έχεις μιλήσει για να είσαι σε ένα καλό σχήμα, σε ένα μεγάλο μαγαζί και την τελευταία στιγμή κάτι να έχει χαλάσει? Τρικλοποδιές. Ξέρεις τι γίνεται. Είχα σαν επιλογή από παλιά. Δεν κυνήγησα ποτέ να μπω σε μεγάλα μαγαζιά. Δεν ξέρω αν ήταν καλό ή κακό αυτό βέβαια. Βέβαια θεωρώ ότι πέρασα ένα πολύ πολύ όμορφο σημείο που μπόρεσα και πέρασα μέσα από τα επαρχιακά μαγαζιά. Δηλαδή δούλεψα σε πολλά μέρη στην Ελλάδα. Που εκεί ψήνεται νομίζω και ένας καλλιτέχνης. Εκεί για μένα πιστεύω ήταν πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Δηλαδή ήταν σημείο σταθμός. Το αγροτικό σας. Βέβαια. Είναι το αγροτικό το σταθερό. Το οποίο πιστεύω ότι άμα σε αγαπήσει ο κόσμος της επαρχίας, θεωρώ ότι είσαι σε καλό δρόμο. Και έτσι δεν κυνήγησα ποτέ να πάω σε τέτοιο. Και όπως ήταν και η ροή των πραγμάτων τότε, κυνηγάγαμε να έχουμε πάντα δουλειά. Οπότε δεν με ενδιαφέρει και τότε να μπω στη διαδικασία να μπω σε κάποιο μαγαζί μεγάλο. Δισκογραφικά. Τώρα τελευταία έχω έτοιμο κομμάτι το οποίο το έχει γράψει ο Αποστόλης ο Φωτάκης, ένας πολύ καλός μου φίλος. Και στίχους και μουσική. Είμαστε σε συζητήσεις με διάφορες εταιρείες να δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Είσαι άτομο που σου αρέσει να γράφεις, παίζεις μουσική, κάποιο όργανο? Ξεκίνησα σε ροκ συγκρότημα στα παιδικά μου τα χρόνια ως drummer. Αργότερα έκανα αρμόνιο, κιθάρα,
Βέβαια, όχι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτοδίδακτος ή πήγε σε οδεία. Έκανα οδείο στο αρμόνιο και αυτοδίδακτος στη κιθάρα. Τέλεια. Ναι, το παλεύω. Νότης Φαγιανάκης. Νότης Φαγιανάκης, εντάξει. Ένα κεφάλαιο μόνος του. Βασίλης Καράς. Ιστορία. Μια συνεργασία που την περιμένουν όλοι. Είναι μια συνεργασία που θα ήθελες. Αυτό που λέμε, έστω να είσαι και εσύ μαζί της και έστω να ανοίγεις το πρόγραμμα με ένα τραγούδι. Ναι. Είδε... Ναι. Θα μ' άρεσε. Είναι... Θεωρώ ότι είναι... είμαι από τους ανθρώπους που θεωρώ τον εαυτό μου σφουγγάρι. Δηλαδή, πιστεύω ότι από οποιαδήποτε συνεργασία μπορεί να μαζέψει πράγματα. Είναι πολύ βασικό νομίζω. Και ερχόμαστε στο Voice. Ναι. Πώς αποφασίζεις να λάβεις μέρος σε αυτό το παιχνίδι. Έχω ξανακάνει προσπάθειες έτσι σε διάφορα τηλεπαιχνίδια. Πήγαινα καλά στις οντισιόν, δεν πέρναγα μέσα στα live και τέτοιο. Τώρα η επιλογή μου στο Voice ήταν, με κέντρισε πάρα πολύ το ότι δεν σε βλέπουν οι άλλοι. Δηλαδή, πας να τραγουδήσεις και είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Θα έχει πλάκα νομίζω να δω πώς θα είναι η αντίδραση. Πώς ήταν η πρώτη επαφή που πέρασες στις οντισιόν, δηλαδή τι τραγούδησες και με ποιους είχες να κάνεις εκεί που σε περάσανε. Ναι, ήταν άνθρωποι της παραγωγής. Στην πρώτη οντισιόν μου ζητήσανε διάφορα τραγούδια, τραγουδήσαμε. Όλα καλά, θα σε ενημερώσουμε, ξέρεις πώς είναι αυτά. Πάμε στην επόμενη φάση. Στην επόμενη φάση ήμασταν σε ένα στούντιο. Πάλι εκεί αρχίσαμε τα γλέντια γιατί από οντισιόν εξελίχθηκε και είχε πολύ πλάκα ένα στιγμιότυπο που ήταν ο μάστρος και λέει «Ρε παιδιά, δεν το φέραμε να διασκεδάσετε, να δούμε τι θα γίνει». Είχε πολύ πλάκα. Αυτό με ειδοποιήσανε και έγινε η συνέντευξη και τώρα περιμένω να δω τι θα γίνει στο επόμενο μέρος. Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και με το Voice. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Που νομίζω είναι μια πολύ καλή περίπτωση να την εκμεταλλευτεί ένας καλλιτέχνης όταν όμως ξέρει που πατάει και τι κάνει. Ναι, να μην είναι το μοναδικό σου CV του, το συγκεκριμένο παιχνίδι για την προβολή του και μόνο. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία να κυκλοφορήσει το νέο σου κομμάτι. Σε ευχαριστώ, Χάρη μου. Και νομίζω ότι είναι ένα καλό πάτημα να σε γνωρίσει σήμερα περισσότερος κόσμος, μιας που έχουμε να κάνουμε με πολλή μουσική μέσα στο WebTV μας και θέλουμε να δίνουμε βήμα σε παιδιά που έχουν ταλέντο και δεν τους δίνεται πολύ εύκολη ευκαιρία να δείξουν ποιοι είναι και να δείξετε και το χαρακτήρας. Γιατί έτσι. Τραγούδι είναι και ο χαρακτήρας, δεν είναι μόνο η φωνή. Έτσι. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι κάνεις πολύ καλή δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη μου. Καλή επιτυχία και πάλι. Να είσαι καλά. Ήταν ο Μπάμπης Βασάλος, ένα πολύ πολύ καλό παιδί, ένας φίλος που είχατε την ευκαιρία σήμερα να τον γνωρίσετε ακόμη καλύτερα. Θα δείτε και κάποια βίντεο που έχουμε από live του και νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία εσείς όλοι οι υπεύθυνοι και οι επιχειρηματίες να του δώσετε βήμα και στα μαγαζιά σας να τραγουδήσει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με νέα συνέντευξη στο WebTV του News Pisto. Καλό μεσημέρι. Και έσπασε η νύχτα δυο κομμάτια και κλείσα σφιχτά τα δυο μου μάτια. Είπα δεν μπορεί τα ανοίξω αυτή η εικόνα θα χαθεί. Πίστευα σε